Τα φώτα της γιορτής λοιπόν ανάψαν. Τα Γιάννενα είναι έτοιμα να υποδεχτούν τους χιλιάδες επισκέπτες που θα κατακλείσουν την πόλη μας στις επόμενες μέρες. Ως Δημοτική Αρχή φροντίσαμε για άλλη μια φορά με έναν πλούσιο καλέσθητο στολισμό και ένα πολύ πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα να δημιουργήσουμε μια γιορτινή ατμόσφαιρα καλύτερη από κάθε άλλη φορά. Θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο μας και αυτές τις γιορτές, οι εορταστικές εκδηλώσεις να φτάσουν σε κάθε γειτονιά, σε κάθε άκρη του Δήμου μας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η εορταστική ατμόσφαιρα θα γεμίσει θαλπορή όλους τους δημότες αλλά και όλο τον κόσμο που θα μας τιμήσει και θα έρθει στην περιοχή μας. Νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας να δείξουμε σε όλους αυτούς την γνωστή ηπειρωτική φιλοξενία, έτσι ώστε όλοι μας, εμείς και αυτοί, να έχουμε τις καλύτερες εορταστικές αναμνήσεις. Φέτος για πρώτη χρονιά ανοίγει τις πύλες του το χωριό του Άι Βασίλη. Στο λόφο του Φρότζου, δίπλα από την πολιτεία, είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε, από ό,τι φαίνεται από τις κρατήσεις, ότι θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο στην κίνηση της ημέρας των Χριστουγέννων, ιδιαίτερα τις ημέρες πρώτων εορτών, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλη την πόλη, για τους επαγγελματίες που ασχολούνται όχι μόνο με τα τουριστικά καταλήμματα αλλά και με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και γενικότερα με όλες τις τάξεις που είναι και κινούνται γύρω από τον τουρισμό. Είναι δεδομένο, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που έχουμε, ότι οι πληρότητες φέτος, όχι μόνο στην πόλη μας, γιατί ο αγώνας που γίνεται από όλους μας δεν αφορά μόνο την πόλη και τα διοικητικά όρια του Δήμου μας, αλλά όλη την περιοχή, όλο τον ομό, θα είναι πέρα από κάθε προηγούμενο. Θεωρώ ότι είναι μια επιτυχία η οποία ανήκει σε όλους. Πάνω απ' όλα στους επαγγελματίες, στους ανθρώπους που με τις υπηρεσίες τους κατάφεραν να φέρουν τα Γιάννενα στην πρώτη θέση, στη θέση που τους αρμόζει σαν τουριστικός προορισμός, σαν χριστουγεννιάτικος προορισμός, αλλά και σε όλους τους φορείς που συνεργαστήκαμε προκειμένου να το καταφέρουμε. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, χαρούμενες γιορτές και πάνω απ' όλα με υγεία.